Είμαστε έτοιμοι. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία και το ενδιαφέρον σας. Θα δώσουμε πρώτα το λόγο στον κύριο Βούτση, ο οποίος είναι ένας από των βουλευτών της αξιωματικής αντιπολίτευσης, οι οποίοι έκαναν και ερώτηση προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης για την περίπτωση του Κώστα Λουσακά. Και στη συνέχεια θα ακούσουμε τις τοποθετήσεις της κυρία Δαλιάνη, συνηγόρη υπεράσπισης του Κώστα Λουσακά, στην κυρία Κοσμοπούλου, γιατρό του Γενικού Κρατικού Νικαίας, που παρακολουθεί τον Κώστα Λουσακά, και στην κυρία Παπαντολέων από την Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Συγχωρέστε με ότι θα πω μερικά λόγια και ύστερα θα αναχωρήσω για την διάσκεψη των Προέδρων που υπάρχει στη Βουλή και έχει κάποια πολύ κρίσιμα ζητήματα. Είναι είτε έτσι αλλιώς παρούσα και η βουλευτήνα του ΣΥΡΙΖΑ, η συντρόφισσα η Μαρία Κανελοπούλου, εκ μέρους μας, όπως επίσης και όλοι οι ΕΚΕ των δικαιωμάτων έχουν ασχοληθεί με αυτό το ζήτημα και θα έχουν την παρουσία τους όπου χρειαστεί και σε επίσκεψη στον Κώστα και στην περαιτέρω δημοσιοποίηση για να δυναμώσει το κίνημα αλληλεγγύης. Απλώς κάποιοι εξ αυτών βρίσκονται ως δικηγόροι τώρα στην συζήτηση για τη λίστα Λαγκάρτ. Δηλαδή γίνονται ταυτόχρονα κάποια πράγματα. Γι' αυτό δεν είμαστε όλοι και όλες όσοι θα θέλαμε να είμαστε παρόντες. Θέλω ευθέως να σας πω ότι η δικιά μας δραστηριότητα στο επίπεδο της Βουλής ξεκινάει, έχει την αφετηρία της στο ότι διαπιστώνουμε μία βάναυση προσβολή του περιδικαίου αισθήματος της κοινής γνώμης, του λαού μας, της νεολαίας σήμερα μέσα σε συνθήκες κρίσης κτλ. Περί αυτού πρόκειται. Ό,τι ερωτήσεις και αν κάνουμε, ερωτήσεις, επερωτήσεις, αυτό που λέγεται κοινοβουλευτικός έλεγχος, που είναι και ένας τρόπος να είτε να διευκρινίζονται ζητήματα είτε να έρχονται στη δημοσιότητα, απαντιόνται με ένα στερεότυπο τρόπο από τις αρχές, εν προκειμένου από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, αλλά το ίδιο συμβαίνει και με άλλες τέτοιες αρχές. Λένε δηλαδή ότι προς Θεού μην παρέμβετε στη δικαιοσύνη, υπάρχει απόφαση θεσμικού αρμόδιου οργάνου, με αυτό που κάνετε γίνεστε πολιτικά συμμέτοχοι και αλληλέγγυοι. Αυτός ο χώρος, είδατε και χθες πολιτικές ανακοινώσεις που υπήρξαν από πλευράς της Νέας Δημοκρατίας, είναι ιονίφιλο τρομοκρατικός ή οτιδήποτε άλλο. Θέλουν ακριβώς να ξεφύγουν από το κρίσιμο ζήτημα, αυτό της βίαιης, της έντονης προσβολής του περιδικαίου αισθήματος που υφίσταται αυτή τη στιγμή ένας ολόκληρος κόσμος στο όνομα και στο πρόσωπο και στην κατάσταση του Κώστα Λουσακά μέσα σε ένα περιβάλλον που θα ήταν πάρα πολύ φυσιολογικό, πολύ διαφορετικά και με βάση και την ισχύουσα νομοθεσία και η δικιά του υπόθεση με τον ίδιο σε κατάσταση που να μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του έξω από προφυλακίσεις, όσο μάλλον από παρατεταμένες προφυλακίσεις, να μπορεί, ας πούμε, να διεξαχθεί η υπόθεση. Πρόκειται περί μιας υποκρισίας, καθημερινά την αντιμετωπίζουμε, σας επαναλαμβάνω, ως απάντηση. Δεν τρομοκρατούμεθε και θα κάνουμε ό,τι πρέπει από την πλευρά μας να δυναμώσει αυτό το κίνημα αλληλεγγύης και να μην τρομοκρατηθεί και να μην φοβηθεί ευρύτερο ο κόσμος και κυρίως και το ίδιο το παιδί αυτό, ο ίδιος ο Κώστας Λουσακάς, να στηριχτεί στην αλληλεγγύη που είναι το μόνιμο και το βασικό όπλο, ας πούμε, για όσους διεκδικούν τα δίκια τους και να μπορέσει σε μια πορεία που έχει πολλές διαφορετικές στάσεις και όχι μία και έξω, να μπορέσει πραγματικά από την πλευρά του ελεύθερος να διεκδικήσει αυτά που πρέπει να διεκδικήσει. Για ό,τι χρειαστεί σε συνεργασία με τους δικηγόρους, με τη γιατρό, με τους γονείς, θα είμαστε πολιτικά και όχι μόνο αλληλέγγυοι, έτσι. Επιτρέψτε μου αυτή τη μικρή παρέμβαση από την πλευρά μας. Αν χρειαστεί ύστερα και η Μαρία Κανελοπούλου, θα έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you.
ευχαριστώ για την προτεραιότητα. Εγώ γνώρισα τον Κώστα Φωσακά πριν από ένα χρόνο περίπου, κατά τη διάρκεια μια άλλη απεργία πείνα. Με τη σχολή μου. Ακούγεται τώρα. Λοιπόν, τον γνώρισα πριν από ένα χρόνο, ήταν μια επίσης σκληρή απεργία πείνα. Και ομολογώ ότι όταν με φώναξε λίγο πριν τις 4 Ιουνίου να μου ανακοινώσει ότι ξεκινάει η δεύτερη απεργία πείνας για τον εξαιρετικά σοβαρό σκοπό που θα ξεκινάει, τον απέτρεψα, του είπα να μην το κάνει γιατί θα είναι επικίνδυνο. Βέβαια, αυτό ήταν η ιατρική συμβουλή. Από εκεί και πέρα σέβομαι την απόφασή του και την αγωνιστικότητά του. Παρακολουθώ την πορεία του και όσο ήταν στις φυλακές κορυδόρου και όσο μας συνδέεται στην κοινωνική μου, όχι ως θεράπευσα, αλλά ως γιατρός της επιλογής του και με την έννοια της συμπαράστασης. Η κατάστασή του προφανώς δεν είναι καλή, αλλά είναι λίγο νοσηρό σε τέτοιες περιπτώσεις να αναφερόμαστε σε ανατριχιαστικές λεπτομέρειες. Θα πω σύντομα ότι έχει ό,τι έχουν όλοι οι άνθρωποι μετά από 25 μέρες ασυτείας. Κάνει υποδοτικενικά επεισόδια, κάνει ορθοστατική υπόταση και μια σειρά άλλα πράγματα. Έχει χάσει το 10% του σωματικού του βάρους. Αυτό συν τις ημέρες αποχής από το φαγητό συνιστά παράμετρο μεγάλης επικινδυνότητας. Αυτό το οποίο περιμένουμε κάθε φορά, περιμένει η εξουσία. Περιμένουμε κι εμείς. Είναι με κάποιο τρόπο είναι τελείως απάνθρωπο, δηλαδή μετράμε τις αντοχές κάποιου, μετράμε το πόσα κιλά χάνει, ξεχνάμε τελείως ότι μετά την 10η μέρα ο κάθε απεργός πείνας κινδυνεύει από ευθύνιο θάνατο, είναι σπάνιο, αλλά είναι αλήθεια, από καρδιακές αρρυθμίες. Ξεχνάμε τελείως ότι ο κάθε απεργός πείνας υποθηκεύει το μέλλον του με κάποιο τρόπο, δηλαδή αυξάνει την πιθανότητα να πεθάνει νεότερος από τους άλλους ανθρώπους, ακριβώς επειδή υπέβαλε το σώμα του σε αυτή την κατηγορία. Αυτό που συμβαίνει στην περίπτωση του Κώστα Σακά είναι ότι έχουμε έναν άνθρωπο που βρίσκεται αντιμέτωπος με εκτροπή της δημοκρατίας και δεν είναι ο μόνος αυτή τη χώρα. Πρέπει να τον υπερασπίσουμε όλοι, γιατί και πρέπει να αντιληφθούμε όλοι ότι δεν είναι, ότι είναι ένας 30χρονος άνθρωπος, πάρα πολύ έξυπνος, πάρα πολύ νομίμων, πάρα πολύ ικανός, ο οποίος παλεύει για κάτι που δεν είναι απλώς οι λίγες μέρες ελευθερίας του ιδίου, είναι τα δημοκρατικά δικαιώματα όλων. Καλημέρα σας και από μένα και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανταπόκριση. Η αλήθεια είναι ότι, όπως ήδη αναφέρθηκε, η υπόθεση του Κώστα του Σακά, όπως εξελίχθηκε, υπερβαίνει κατά πολύ τον ίδιο τον Κώστα του Σακά, αφορά τον καθένα από εμάς, γιατί πράγματι τέτοια κοινική εκτροπή από την νομιμότητα είναι, αγγίζει πλέον ολόκληρη την κοινωνία. Και ευτυχώς η κοινωνία έχει χαρακτηριστικά και ευτυχώς η κοινωνία ενδιαφέρεται και αντιδρά σε αυτή την εκτροπή. Η υπόθεση αυτή, η δεδαλώδης πλέον υπόθεση που αντιμετωπίζει, η ποινική υπόθεση που αντιμετωπίζει ο Κώστας Σακάς, χτίστηκε από την αρχή, είναι ζωφερή, που μπορούσε κανείς να πει, χτίστηκε από την αρχή πάνω σε μια σειρά εκτροπών από τις αρχές του κράτους δικαίου, πάνω σε μια σειρά αυτερεσιών, στις οποίες από ό,τι φαίνεται εθίστηκε ο δικαστικός μηχανισμός ή μια μερίδα του, για να φτάσει πλέον να κάνει το μεγάλο, τεράστιο άλμα αυτή τη στιγμή προς την καθαρή παρανομία, προς την καθαρή παραβίαση του νόμου και του συντάγματος. Ο Κώστας Σακάς συνελήφθη το Δεκέμβριο του 2010, 2,5 χρόνια πριν, προφυλακίστηκε τότε, του ασκήθηκε ποινική δίωξη για κάποιες αξιόπινες πράξεις και προφυλακίστηκε. Όταν έφτασε να συμπληρώνεται το ανώτατο όριο της προσωρινής του κράτησης, 2 μήνες πριν την εκπνοή του 18 μήνου, και ενώ η δίκη του δεν είχε καν προσδιοριστεί λόγω μιας σειράς ακατανόητων καθυστερήσεων του δικαστικού μηχανισμού στο στάδιο της προδικασίας, του ασκήθηκε νέα ποινική δίωξη για συναφή υπόθεση. Δεν θα αναφερθώ στην ουσία της υπόθεσης, θα πω μόνο ότι το όνομα του Σακά στη νέα υπόθεση δεν αναφέρεται ούτε σε μία σελίδα από την ογδοδέστατη λιθογραφία, η οποία καταλαμβάνει περίπου το χώρο ενός μεγάλου δωματίου.
του ασκήθηκε λοιπόν νέα ποινική δίωξη και του κρίθηκε εκ νέου προφυλακιστέως. Νέο προσωρινά κρατούμενος, 2 μήνες πριν λήξει η προσωρινή του κράτηση για το πρώτο ένταλμα. Ήδη αυτή η κίνηση ήταν αφαίρετη. Και ήταν αφαίρετη διότι το Σύνταγμα και ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας σαφώς ορίζουν ότι κατά τη διάρκεια της προσωρινής κράτησης ενός κατηγορουμένου δεν μπορεί να του επιβληθεί νέα προσωρινή κράτηση κατά κανόνα, παρά μόνο κατ' εξαίρεση, κατ' απόλυτη εξαίρεση, αν οι πράξεις για τις οποίες του ασκείται εκ νέου ποινική δίωξη, ενώ είναι ήδη κατηγορούμενος, ενώ είναι ήδη υπόδικος, δεν ήταν γνωστές στις δικαστικές αρχές εγκαίρως, σε εύλογο χρόνο. Και ο εύλογος χρόνος προσδιορίζεται ως οι 15 μήνες της πρώτης του προφυλάκησης. Προσφύγαμε τότε, κατά του Ιντάλματος του δεύτερου προσωρινής κράτησης του Κώστα Τσακά, και προσφύγαμε διότι όλες οι αξιόπινες πράξεις για τις οποίες του ασκήθηκε η δεύτερη ποινική δίωξη ήταν γνωστές πολύ καιρό πριν τις ανακριτικές αρχές. Και ήταν γνωστές όχι γιατί εμείς το λέμε, αλλά γιατί οι ανακριτικές αρχές είχαν κάνει ενέργειες, είχαν κάνει νομικές ενέργειες, ανακριτικές πράξεις πολύ πριν. Επομένως, η θέση της υπεράσπισης από τότε ήταν ότι ήταν ανεπίτρεπτη και η επιβολή της δεύτερης ήδη προφυλάκησης κατά του Κώστα Τσακά, για να μην μιλήσουμε για την πλήρη απουσία ενδείξεων ενοχής, που ούτως ή άλλως θα απαγόρευε υπό κανονικές συνθήκες, υπό φυσιολογικές συνθήκες, την επιβολή του ακραίου μέτρου του οικονομικού καταναγκασμού. Απορρίφθηκαν το διατηρήσει μας. Σε εκείνο το στάδιο, ο δικαστικός μηχανισμός έκανε μια αφαίρετη ερμηνεία της νομικής διάταξης, έκανε μια αφαίρετη ερμηνεία του νόμου. Δεν παρανόμησε ευθέως. Όταν ξεκίνησε πλέον η πρώτη του δίκη, δεν έχει ολοκληρωθεί. Και ξεκίνησε τον Απρίλιο τώρα του 2013 και η δεύτερη δίκη του, η οποία κατ' ουσίαν δεν έχει ξεκινήσει. Δεν έχει διαπραγματευτεί διαδικασία, δεν έχει αρχίσει. Ακόμη βρισκόμαστε στο στάδιο των προδικαστικών ζητημάτων. Εκεί λοιπόν σημειώθηκε πλέον η μεγάλη εκτροπή. Γιατί? Διότι ο νομοθέτης λέει ότι εάν κατ' εξαίρεση επιβληθεί δεύτερη προσωρινή κράτηση κατά του ίδιου κατηγορουμένου, αυτή ρητός, ξεκάθαρα και χωρίς καμία εξαίρεση, δεν μπορεί να διαρκέσει πάνω από ένα έτος και δεν παρατείνεται για κανένα λόγο. Εξαίρεση δεν υπάρχει. Φτάσαμε λοιπόν σε αυτό το έτος, στους 12 μήνες, στις 4 Ιουνίου του 2013, και εκεί πλέον ήρθε το Συμβούλιο Εφετών αφαίρετα και είπε όχι, θα του παρατείνω την προσωρινή του κράτηση άλλους 6 μήνες. Με ρωτούν πολύ, και είναι εύλογη αυτή η ερώτηση, μα πώς το θεμελιώνει, μα πώς τεκμηριώνεται αυτή η εκτροπή. Η απάντηση είναι ότι δεν τεκμηριώνεται. Είναι κοινική αυτή η εκτροπή. Και είναι κοινική διότι το ίδιο το βούλευμα, το αμετάκλητο βούλευμα, στη μία του σελίδα αναφέρει ότι επιτρεπτώς εκδώσαμε το δεύτερο ένταλμα προσωρινής κράτησης με τη διάταξη που λέει ότι αυτό το ένταλμα δεν μπορεί να διαρκέσει πάνω από 12 μήνες. Και στην επόμενη σελίδα λέει η προσωρινή του κράτηση θα παραταθεί για άλλους 6 μήνες. Επίσης, με ρωτούν αν έχει υπάρξει νομολογιακό προηγούμενο, αν έχει ξαναγίνει αυτό. Η απάντηση είναι ότι δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Το 1995, 17-18 χρόνια πριν, υπήρχε ένας κατηγορούμενος για οικονομικά αδικήματα, ο οποίος κρατήθηκε τότε 3,5-4 χρόνια προφυλακισμένος για την ίδια ενιαία υπόθεσή του, γιατί οι δικαστικές αρχές του την έκοψαν σε πολλά κομμάτια την υπόθεσή του, του ασκούσαν τμηματικά τις ποινικές διώξεις και του επέβαλαν διαρκώς καινούργια εντάλματα προσωρινής κράτησης για να προλάβουν να τον δικάσουν κρατούμενο. Προσέφυγε τότε ο κατηγορούμενος αυτός στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και καταδικάστηκε η Ελλάδα για αυτήν την παραβίαση με την απόφαση καμπάνης κατά Ελλάδας του Ιουλίου του 1995. Τότε ο νομοθέτης επενέβη πλέον στην ελεύθερη δικαστική κρίση, γιατί η ελεύθερη δικαστική κρίση δεν μπορεί να υπερβαίνει τον νόμο, και είπε ο νομοθέτης δεν θα εμπιστευτώ πλέον τη δικαστική κρίση στο χειρισμό αυτών των θεμελιωδών ελευθεριών των πολιτών. Παρενέβη λοιπόν και προσέθεσε αυτή τη διάταξη την οποία σήμερα παραβίασε ο δικαστικός μηχανισμός και είπε όχι, δεν μπορείτε να κόβετε τις ενιαίες υποθέσεις σε πολλά κομμάτια, δεν θα επιβάλλετε διπλές προσωρινές κρατήσεις και αν το κάνετε, θα το κάνετε υπό αυτήν τη μοναδική εξαίρεση και για αυτό το περιορισμένο χρονικό διάστημα. Επί 17 χρόνια η διάταξη αυτή εφαρμόστηκε. Δεν παραβιάστηκε ποτέ. Γίνανε ερμηνείες της όσον αφορά τις προϋποθέσεις και τις δυνατότητες επιβολής δεύτερης προσωρινής κράτησης. Γίνανε ερμηνείες που πολλές θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν πολύ αυστηρές, ίσως και αυθαίρετες. Ποτέ όμως δεν παραβιάστηκε ευθέως αυτή η διάταξη. Φτάσαμε λοιπόν εδώ με τον Κώστα Τσακά το 2013. Γυρίσαμε 17 χρόνια πίσω. Γυρίσαμε 17 χρόνια πίσω, είμαστε πάλι εκτεθειμένοι σε νέες καταδίκες από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο του Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στο οποίο και βεβαίως θα προσφύγουμε.
και θα έρθει πάλι ο κόσμος, η κοινωνία, ο λαός, ο ελληνικός, να πληρώσει τις βαριές αποζημιώσεις που όλοι ξέρουν ότι θα επιβληθούν. Γιατί κανείς, μα κανείς, που γνωρίζει στοιχειοδυναμικά, δεν μπορεί να κάνει διαφορετική ερμηνεία σε αυτό το ζήτημα. Νομίζω δεν έχω να προσθέσω κάτι περισσότερο. Αυτή τη στιγμή υποβάλαμε αντιρρήσεις στο Συμβούλιο Εφετών για το ζήτημα της παράνομης αυτής παράτασης. Είναι ένα ειδικό έμπλικο μέσο που προβλέπεται αποκλειστικά και μόνο για το ζήτημα αυτό. Απορρίφθηκαν μετά από 10 μέρες διασκέψεων κατά πλειοψηφία. Δεν γνωρίζω το σκεπτικό του δουλεύματος γιατί δεν έχει καθαρογραφεί. Μπορώ να πω όμως προκαταβολικά ότι είναι αισιόδοξο ότι ένας δικαστής επιχείρησε μειοψηφία έστω να διασώσει τη χαμένη τιμή της δικαιοσύνης. Ο Κώστας Σακάς είναι σε απεργία πείνας εδώ και 25 μέρες. Η υγεία του επιδεινώνεται καθημερινά και οι δύο δίκες του έχουν σταματήσει, έχουν διακοπεί για λόγους υγείας, επειδή νοσηλεύεται στο νοσοκομείο και αδυνατεί να παρασταθεί ο ίδιος να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Και πλέον έχουμε καταθέσει αίτηση αποφυλάκησης στο Συμβούλιο Εφετών, η οποία εκκρεμεί και αναμένουμε κάποτε, πριν να είναι πολύ αργά, γιατί πλέον και ο Κώστας Σακάς κατά πρώτον και εγώ περαιτέρω, δίνουμε και μάχη με τον χρόνο για να μπορέσουμε να αποκατασταθεί αυτή η αυτερεσία πριν να είναι πολύ αργά για τον ίδιο. Γιατί για τη δικαιοσύνη νομίζω ότι είναι ήδη πάρα πολύ αργά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Πριν από κάποια χρόνια, το 1999, είχε επισκεφτεί την Ελλάδα ο τότε πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Bill Clinton. Εν όψη των επικείμενων διαδηλώσεων και συναθρήσεων που θα γινόντουσαν, τόσο κυβερνητικοί παράγοντες όσο και τα μίντια, σε μια προσπάθεια να αποτρέψουν, να αποθαρρύνουν ή να απονομοποιήσουν τις διαδηλώσεις αυτές, δήλωναν μεταξύ άλλων ότι οι διαμαρτυρίες αυτές αμάβωναν τη διεθνή εικόνα της χώρας, ότι η διεθνή εικόνα της χώρας υφίσταται ένα τεράστιο δείγμα και ούτω καθεξής. Το άγχος για τη διεθνή εικόνα της χώρας ήταν τόσο έντονο στο δημόσιο διάλογο, ώστε οι διαδηλωτές κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων αυτών εφήβραν το σύνθημα «Εχθρός με φόρα να εκτεθεί η χώρα». 15 σχεδόν χρόνια μετά, έχει αν μη τι άλλο ενδιαφέρον να δει κανείς πως μερίδα των δικαστών όχι απλώς υιοθέτησε το σύνθημα «Με φόρα να εκτεθεί η χώρα», αλλά κυρίως το υλοποίησε. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί τιμωρώντας τους ΑΚΑ με διαρκείς, διαδοχικές και χιλιόμενες προσωρινές κρατήσεις, το δικαστικό σύστημα μας έδειξε δύο πράγματα. Πρώτον, ότι μπορεί να διολυσταίνει στον αυταρχισμό και να εμένει μάλιστα σε αυτόν όταν σε εξαιρετικές περιπτώσεις παρίσταται ανάγκη. Και δεύτερον, ότι η ανάγκη αυτή στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι εν τέλει η ανεπάρκεια και η δομική αδυναμία του δικαστικού συστήματος να φέρει σε πέρας σε εύλογο χρόνο και αποτελεσματικά όχι απλώς μία υπόθεση, αλλά την υπόθεση. Αυτό που οι δικαστές ομολογούν διαρκώς με την περίπτωση του ΣΑΚΑ είναι ότι σε 2,5 χρόνια και κάτι δεν μπόρεσαν να δικάσουν μια υπόθεση υψής της σπουδαιότητας για τον κρατικό μηχανισμό, μια υπόθεση τρομοκρατίας εντός και εκτός εισαγωγικών, μια υπόθεση μείζωνος κρατικού ενδιαφέροντος, η οποία εισάγεται κατά απόλυτη προτεραιότητα, όχι απλώς επειδή έχει τους προσωρινά κρατούμενους, αλλά και επειδή φέρει τον ειδικό και εξαιρετικό χαρακτήρα που της αποδίδει. Οι καθυστερήσεις στην απονομή δικαιοσύνης έχουν οδηγήσει, όπως στην οποία αναφέρθηκε και η Μαρίνα, έχουμε οδηγήσει σε σωρία καταδικών της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα Δικαιώματα των Ανθρώπων, στην έκδοση 3 αποφάσεων πιλότου, που σημαίνει ότι η χώρα καλείται πλέον να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για να συμμορφωθεί με τις διεθνείς δεσμεύσεις. Η ιδέα αποζημιώσεις που κλήθηκε να καταβάλει η χώρα σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα για παραβίαση του εύλογου χρόνου εκδίκασης των υποθέσεων αγγίζουν περίπου το 1 εκατομμύριο ευρώ, το οποίο το μοιραζόμαστε όλοι. Η συμμόρφωση με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, όπως άλλωστε και με τις συνταγματικές διατάξεις, δεν είναι ένα ζήτημα πολιτικής προτίμησης του κυβερνητικού αξιωματίου, του δικαστή ή οποιοδήποτε άλλο, ούτε επιλογής ούτε γούστου, αλλά συνιστά κρατική υποχρέωση, την οποία καλούνται να εκπληρώνουν άπαντες και χωρίς εξαίρεση κρατική λειτουργή, δηλαδή και οι δικαστές ή μάλλον και πρωτίστως οι δικαστές. Οποιαδήποτε άλλη λογική επίδειξης δίθεν τιμής ή ανάδειξης μιας φαντασιακής εθνικής ιδιαιτερότητας του ανυπότακτου αντίθασου εθνικού πνεύματος συνάδει περισσότερο με χώρες του τρίτου κόσμου παρά με ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος δικαίου. Και μάλιστα, ας μου επιτραπεί, αυτή η αντίληψη γίνεται όλο και πιο γελία σε μια χώρα που συμμορφούμενη με άλλες διεθνείς της υποχρεώσεις μπορεί να κόβει συντάξεις ή μπορεί να διαλύει τα δημόσια νοσοκομεία, αλλά αντίσταται στεναρά στους Ευρωπαίους όταν πρόκειται για το σεβασμό στις διοδόν δικαιωμάτων.
Η συνταγματική διάταξη του άρθρου 6 παράγραφος 4, που αναπτύχθηκε από το συνταγματικό νομοθέτη το 2001, ακολουθώντας την απόφαση καμπάνης στην οποία αναφέρθηκε η Μαρίνα Ιταλιάνη, αναθεωρήθηκε ακριβώς για να μην έχουμε περιπτώσεις σαν του ΣΑΚΑ. Το δημοκρατικό πολίτευμα είναι ένα σύστημα που θέλει να έχει κανόνες, επειδή οι κανόνες περιορίζουν την αυθαιρεσία της εξουσίας. Θέτοντας κανόνες, αναλαμβάνει και ρίσκα. Ο θεμελιώδης κανόνας της ποινικής δίκης, που αφορά την αμφιβολία υπέρ κατηγορουμένου, αφήνει ευθέως ανοιχτό το ενδεχόμενο ένας ένοχος να είναι έξω. Αυτή η επιλογή είναι μια υπαρξιακή επιλογή που έχει κάνει η κοινωνία μας, μια θεμελιώδης επιλογή που έχει κάνει και ακόμα διατηρεί ο συνταγματικός και ο ποινός μας νομοθέτης. Η επιλογή του πολιτεύματός μας είναι καλύτερα έξω ένας ένοχος παρά μέσα ένας αθώος. Γιατί η ελευθερία του προσώπου στη δημοκρατία ζυγίστηκε, σταθμίστηκε και κρίθηκε υπέρτερη από άλλα αγαθά ή άλλες νόμιμες κρατικές επιδιώξεις. Αυτός λοιπόν είναι και ο λόγος που η προσωρινή κράτηση έχει χρονικό όριο σαφέστατο, ορισμένο και μάλιστα συνταγματικά κατοχυρωμένο. Ο δικαστής έχει 18 μήνες να δικάσει μια υπόθεση. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, σαν αυτή που συζητάμε, μπορεί να έχει μέχρι και 30 μήνες. Αλλά ούτε μία μέρα παραπάνω, ούτε μία ώρα παραπάνω. Δεν είναι ζήτημα επιλογής, δεν τίθεται καν ζήτημα ερμηνείας. Είναι μονόδρομος. Στο σημείο αυτό θέλω να κάνω μία μικρή παρέκβαση και να πω δύο λόγια για τη μάλλον παρεξηγημένη έννοια της ελευθερίας του δικαστή κατά το σχηματισμό της δικαστικής του κρίσης. Η ελευθερία αυτή δεν συνίσταται στην απελευθέρωση του δικαστή από τους κανόνες και τις δεσμεύσεις που έχει. Δεν συνίσταται σε μια απελευθέρωση από το νομικό πλαίσιο. Η ελευθερία του δικαστή δεν σημαίνει ούτε αυθαιρεσία, ούτε κρίση ανεπιολόγητη, ούτε κρίση ασύντακτη, ούτε κρίση άτακτη. Αντιθέτως, η ελευθερία του δικαστή παραπέμπει στην απελευθέρωση της πεποίθησής του από το μεσαιωνικό ποινικό σύστημα των βασανιστήριων και των εξαιρετικά περίπλοκων και λεπτομεριακών νόμιμων αποδείξεων που δέσμευαν τη δικαστική κρίση και οδηγούσαν σε αυθαιρεσία, με μια ατελείωτη, παράλογη μαθηματική τελετουργία. Η ελευθερία του δικαστή σήμερα σημαίνει ότι έχει τη δυνατότητα στάθμισης και εξατομίκευσης με τα κριτήρια που του δίνει ο νόμος, με τα εργαλεία που του δίνει ο συνταγματικός και κοινός νομοθέτης και όχι με τα δικά του προσωπικά. Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου από την πρώτη στιγμή πήρε θέση στο ζήτημα της παράνομης κράτησης του ΣΑΚΑ. Και θα έκανε το ίδιο, όποιος και αν ήταν στη θέση του συγκεκριμένου κατηγορούμενου. Γιατί οι κανόνες δεν μπορούν να εφαρμόζονται κατά περίσταση, ούτε επιλεκτικά, ούτε με βάση το φρόνημα, και γιατί ο καλπάζων αυταρχισμός που διαχέεται σε όλα τα επίπεδα δεν αφήνει κανέναν απ' έξω. Είναι συντηρητικός. Η υπόθεση ΣΑΚΑ δεν πρέπει να σημάνει μια βία και αυθαίρετη αλλαγή παραδείγματος. Και νομίζω ότι η δικαιοσύνη έχει και το προσωπικό και την ακεραιότητα να διορθώσει έστω και τώρα το λάθος, όπως άλλωστε έδειξε και η μειοψηφία του δικαστή στο τελευταίο βήμα που θα μιλούσα. Ευχαριστώ πολύ. Επομένως, δύο τελικές επισημάνσεις πριν περάσουμε σε τυχόν ερωτήσεις ή παρατηρήσεις σας. Να πούμε ότι στην περίπτωση του Κώστα του ΣΑΚΑ, όπως ακούσατε και από την κυρία Γαλιάνη και την κυρία Παπαντώνη, το θέμα είναι πεντακάθαρο, δεν υπάρχει καμία περίπτωση ερμηνείας, διαφορετικών ερμηνειών ή οποιοδήποτε κενού διαδικαστικού, νομικού, ουσιαστικού, δικονομικού που να επιτρέπει την εξακολούθηση αυτή της παράνομης κράτησής του. Το δεύτερο δεδομένο που έχουμε είναι ότι ο Κώστας ΣΑΚΑΣ είναι σε απεργία πείνας και έχει θέσει τον εαυτό του, έχει θέσει ο ίδιος όρους επικίνδυνοτητας για την ίδια του τη ζωή. Γιατί έγινε αυτό, γιατί δηλαδή μια τέτοια παρανομία, γιατί αυτοί μπορούν να την κάνουν. Η δικαιοσύνη επιτρέπει τον τελευταίο καιρό και ειδικότερα στον εαυτό της να προβαίνει σε τέτοιου είδους πράξεις. Αυτό ίσως, μια σκέψη λέω, γιατί η εικαζόμενη βούληση απέναντι στην εκτελεστική εξουσία της το επιβάλλει. Τι θέλει ενδεχομένως να πετύχει το Δικαστικό Συμβούλιο, το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών με αυτή την ενέργεια, να ξεκινήσει ένας λόγος, να ξεκινήσει μια άτυπη διαδικασία αναφορικά με την επέκταση, με την επιμήκυνση του χρόνου κρατήσεως πέραν των όρων, πέραν των ορίων που έχει θέσει και το Σύνταγμα και ο Κώδικας Ποινικής Οικονομίας. Όταν έχω συγκεκριμένες υποθέσεις ειδικού, επιτρέψτε μου τον όρο, ενδιαφέροντος, όταν έχω δίκες οι οποίες κρατούν για μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν μπορώ να επιτρέψω στον εαυτό μου να αντιμετωπίσει μέρος της κοινής γνώμης έναν τέτοιον κατηγορούμενο,
επιτρέψτε μου πάλι τον όρο τέτοιο, σε εισαγωγικά, να κυκλοφορεί ελεύθερος έστω και για μία μέρα. Επειδή λοιπόν πρέπει να το αντιμετωπίσω αυτό το θέμα, επιλέγω να προβαίνω σε τέτοιου είδους παράνομες ενέργειες, σε τέτοιου είδους παράνομες αποφάσεις. Το γεγονός δε ότι αυτή την περίοδο η ίδια η εκτελεστική εξουσία το αποζητά, φαίνεται μέσα από σώρια ανακοινώσεων, τοποθετήσεων, υπουργών και λοιπόν, δημοσιογράφων ενδεχομένως που σε πλένουν την είδηση, αρκεί να διαβάσουμε, για παράδειγμα, το δελτίο τύπου της Νέας Δημοκρατίας χθες, όπου κάνει λόγο σε έναν διάλογο που έχει ξεκινήσει με την αξιωματική αντιπολίτευση για την περίπτωση του ΣΑΚΑ, κάνει λόγο για κάθε λογής κατηγορούμενο, καλεί την αξιωματική αντιπολίτευση να μην υπερασπίζεται κάθε λογής κατηγορούμενο, κατηγορούμενος της ποινικής δίκης γίνεται λογής κατηγορούμενος, για πράξεις μάλιστα όταν είναι κατηγορούμενος, λέει, για τρομοκρατία ή αναρχία. Είναι και η αναρχία ένα καινούριο αδίκημα που θα επινοηθεί, μαζί με μια τυχόν επιμήκυνση των όρων, των ορίων της προσωρινής κράτησης. Δεν περίμεναν προφανώς μια αντίδραση και αυτά τα αντανακλαστικά από μέρος της κοινωνίας. Δεν περίμεναν να αντιδράσει και ο νομικός κόσμος, θα δημοσιευθεί αυτό το βούλευμα ως ένα βούλευμα νομικό έκτρωμα. Δεν περίμεναν τα αντανακλαστικά από τη μεγάλη μερίδα των μέσων μαζικής ενημέρωσης, από τον έντυπο τύπο κυρίως. Δεν περίμεναν να ξεκινήσει και μια πολιτική συζήτηση, έγινε όπως είπαμε και μια ερώτηση από τον κύριο Κουράκη, από την κυρία Κατελβάνου και από τον κύριο Βούτση, στην οποία απάντησε, ήταν η τελευταία ερώτηση που απάντησε ο κύριος Ρουπακιώτης πριν αποχωρήσει από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Η δεύτερη επισήμανση, και με αυτή τελειώνω, είναι ότι αυτό δεν αφορά τον ίδιο τον κόσμο το ΣΑΚΑ που βρίσκεται σε αυτές τις. Βρίσκεται αντιμέτωπος μια τέτοια κατάσταση. Θέλω να πω όμως ότι η περίπτωση ΣΑΚΑ εντάσσεται σε μια σειρά κινήσεων από πλευράς ελληνικής δικαιοσύνης, οι οποίες είναι στα δικά μας μάτια και φαντάζομαι θα συμφωνήσουμε όλοι σε αυτό, ανεπίτρεπτο. Εάν η δικαιοσύνη, τουλάχιστον την τελευταία τριετία, είχε σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, στο ύψος του εαυτού της, πολλά από αυτά που ζούμε σε αυτόν τον τόπο, σε αυτή την κοινωνία, δεν θα ήταν συμβεί. Η μόνη αντίδραση από πλευράς δικαστικής εξουσίας αφορούσε αποκλειστικά και μόνο τα προσωπικά της ωφέλη, τους μισθούς της και τις συντάξεις της, ενώ την ίδια ώρα έχει επιτρέψει αποφάσεις που αφορούν τη λειτουργία του πολιτεύματος, τα εργασιακά δικαιώματα, θέματα ατομικών δικαιωμάτων, σκεφτείτε τι γίνεται στην Ιερισσό και αλλού, τον εκφασισμό της κοινωνίας, σκεφτείτε πώς λειτουργήσε η δικαιοσύνη στην περίπτωση της δίκης Κασιδιάρη και τόσα άλλα παραδείγματα που όλοι γνωρίζουμε, δείχνει με όλα αυτά η ίδια η δικαιοσύνη να θέλει να χάσει το στίχημα νομιμότητας που θα έπρεπε να έχει καθημερινά με τον εαυτό της. Θα ήθελα πάρα πολύ να πω ότι υπάρχει ανάγκη περισσότερο από ποτέ μιας καθαρής φωνής από πλευράς της δικαιοσύνης, ότι η δικαιοσύνη μπορεί να αφοπλίζει μόνο με τη δικαιοσύνη, ότι η δικαιοσύνη πρέπει να αφήσει αδικαίωτους, οι δικαστές πρέπει να αφήσουν αδικαίωτους τους συναδέλφους τους που προέβησαν στην έκδοση αυτού του ταπεινωτικού για τους ίδιους δουλεύματος. Και κλείνουμε την ευχή να αποκατασταθεί κατελάχιστον αυτή η παρανομία στο πρόσωπο του Κώστα του ΣΑΚΑ, μια ενδεχόμενη αποδοχή του αιτήματός του για αποφυλάκηση, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι με μια τέτοιου είδους εξέλιξη θα αποκατασταθεί και η εικόνα της δικαιοσύνης και η ουσία της δικαιοσύνης. Ευχαριστώ πολύ. Αν έχετε κάποιες ερωτήσεις, θα τις ακούσω. Συγγνώμη, απολύτως αυτής της συγκέντρωσης της αλληλεγγύης είναι την Παρασκευή στην Καμάρα, στις 6.30 ώρες στη Θεσσαλονίκη και το Σάββατο 11.30 ώρες στο Μαθητάκι. Προβλέπετε να κάνετε κάποια παράσταση στο βιβλίο με το σύνδεσμο στην τώρα, θεωρητικά, με βάση το Σύνταγμα, ο Υπουργός και κανένας Υπουργός δεν έπρεπε να παρεμβαίνει στη δικαιοσύνη. Εμένα τουλάχιστον η άποψή μου είναι ότι αυτό θα έπρεπε να ισχύει. Επομένως, οι πρώτοι που πρέπει να το επιδιώκουμε είμαστε εμείς οι συνήγοροι παράστασης. Έκανε δήλωση πάντως ο Υπουργός. Έκανε δήλωση. Εγώ το μόνο που έχω να πω για αυτό και για την δήλωση του Υπουργού και για το δελτίο τύπου το χρεσινό είναι ότι η νομιμότητα
η συνταγματική τάξη και η υγεία και η ζωή ενός ανθρώπου, ότι δεν είναι μεγέθη με τα οποία μπορεί κανείς να διαπραγματεύεται και τα οποία μπορούν να αποτελούν αντικείμενο πολιτικών αντιπαραθέσεων. Εάν τελικά η υπόθεση βρεθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνου Δικαιωμάτων για να καταδικαστεί η χώρα, για τον διδαστή που έχουν παρανομήσει, τι είναι το πρόβλημα? Δυστυχώς, οι συνέπειες που θα έχει μια ενδεχόμενη, όχι ενδεχόμενη, σίγουρη καταδίκη της χώρας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα είναι αφενός μεν να πληρώσει το ελληνικό δημόσιο μια αποζημίωση στον ΣΑΚΑ. Αφετέρου, θα τεθεί και ένα ζήτημα, είναι και λόγος επανάληψης της διαδικασίας των δικών που διεξάγονται η καταδίκη αυτή, διότι πλέον θα υπάρχει ένα ζήτημα το αν δικάστηκε δίκαια ο παρανόμος κρατούμενος ΣΑΚΑ σε δύο δικαστήρια ταυτόχρονα. Όμως, όσον αφορά τους δικαστές, τους ίδιους υπάρχει κενό. Και γι' αυτό και το κάνουν. Δηλαδή είναι η πρώτη φορά το 2009, όχι μάλλον τώρα, το Γενάρη του 2012, εκδόθηκε μια απόφαση, καταδικάστηκε η χώρα πάλι σε μια περίπτωση παραβίασης πάλι ορίων προσωρινής κράτησης, όχι τέτοια περίπτωση σαν του ΣΑΚΑ, μια περίπτωση ερμηνεών, αφαίρετων ερμηνεών που παρέτειναν την προσωρινή κράτηση ενός ανθρώπου χωρίς να τηρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις. Επαναλαμβάνω, όχι της καθαρότητας και της βαρύτητας του ΣΑΚΑ. Το βούλευμα 5 μήνες μετά, σε δική μου υπόθεση, για την οποία έχω ήδη προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αντιμετώπισα το ίδιο ζήτημα. Και απίθυνα το απευθύνθηκα στο Συμβούλιο Εφετών. Μου απέρριψαν την αίτησή μου, επικαλούμενη ως νομολογία το βούλευμα για το οποίο 5 μήνες πριν η χώρα είχε καταδικαστεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Νομίζω αυτή είναι η απάντηση στην ερώτησή μου. Αν έχω καταλάβει καλά, με το συγκεκριμένο βούλευμα επικαλείστε κατάληψη του συντάγματος. Υπάρχει παραβίαση του συντάγματος. Υπάρχει παραβίαση του 6-4 του συντάγματος, παράγραφος 4 του συντάγματος και ευθεία παραβίαση του άρθρου 288 που πάρει και την ευθύνη του νομίου. Αυτό, κατά τη γνώμη σας, δεν είναι ένας επαρκής λόγος να ζητηθεί παρέμβαση του Υπουργού Δικαιοσύνης? Εγώ νομίζω απάντησα σε αυτό. Δηλαδή, η διάκριση των εξουσιών είναι η διάκριση του εξουσιών. Είναι συνταγματικώς κατοχυρωμένη, καταλύεται από τους πάντες πλην ημών. Δυστυχώς. Μα αν γίνει ο Υπουργός ήδη σήμερα και καλύπτει την απόφαση που είναι παράνομη το βούλευμα του Συμβουλίου, τι άλλο πρέπει να περιμένει? Να ενεργοποιηθούν τα ανταγωνιστικά της κοινωνίας, τα οποία ήδη ενεργοποιούνται με οποιονδήποτε τρόπο, ακόμη και με παρέμβαση στον Υπουργό Δικαιοσύνης. Αλλά δεν είναι ο ρόλος της υπεράσπισης. Εμένα είναι παρέμβαση, οπότε δεν μπορεί να βοηθεί έτσι. Και εμένα παρέμβαση. Καλώς. Εγώ είμαι ο Σπύρος Βουτζανόπουλος από την Πρωτοβουλία Νομικών για την Ελευθερία. Από. Πρωτοβουλία Νομικών για την Ελευθερία. Και ήθελα να πω, εντάξει, δεν θα αναφερθώ σε. Έχουν καλυφθεί σχεδόν πλήρως τα νομικά, δικονομικά, συνταγματικά και επιστημονικά ζητήματα για τα τελικά του Κωνσταντίνου του ΣΑΚΑ. Θα κάνω δύο σχόλια, όλο συμπληρωματικά. Και θα καλέσω και εγώ με τη σειρά μου ως Πρωτοβουλία Νομικών για την Ελευθερία στη πορεία αλληλεγγύης που θα γίνει το Σάββατο. Θα αναφερθώ πάνω στην αλλαγή παραδείγματος που είπε η κυρία, ότι είναι κάτι που οι δικηγόροι, τουλάχιστον, αλλά και αυτοί που έχουν βρεθεί ενώπιον της δικαιοσύνης τα τελευταία χρόνια το έχουν αντιμετωπίσει. Μια άτυπη αλλαγή παραδείγματος. Άτυπες διαδικασίες, οι οποίες εδώ είναι κραυγαλαίες, αλλά μέρα με τη μέρα συμβαίνουν από τους πιο μικρούς βαθμούς δικαιοσύνης και φτάνουν στους πιο υψηλούς. Πολύ γρήγορα το ζήτημα με τις προσαγωγές, που ένας μπορεί να προσάγεται για 24 ώρες. Και ένας δικηγόρος δεν μπορεί να τον δει. Δεν το εξηγούν καν γιατί προσάγεται. Ή μια νέα μόδα που υπάρχει, δεν ξέρω βέβαια αν είναι τόσο νέα, λέει το δικαστήριο στο ταυτόχρονο αθώος και αφήνεται στο αυτονομικό τμήμα ελεύθερος και όχι ενώπιον του δικαστήριου. Αυτά μπορεί να θεωρηθούν μικρά άμα τα πάρουμε ένα-ένα. Αλλά όλα μαζί συνθέτουν μια ολόκληρη ατμόσφαιρα. Και προσθέτως, όλη αυτή η διαδικασία που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια, που το Σύνταγμα έχει παραμεριστεί σε πλήθος διαδικασιών, τα οποία όμως ήταν της γενικής εικόνας και όχι τόσο της ποινικής, δεν αφορούσε τόσο το ποινικό δίκαιο, αλλά το ότι ο δικαστικός μηχανισμός δεν χρησιμοποιείται σαν δικαστικός μηχανισμός, αλλά σαν φοροεισπρακτικός μηχανισμός. Και τώρα σαν κατασταλτικός. Όλα αυτά δημιούργησαν το έφορο έδαφος για να μπορεί και η δικαστική εξουσία να φέρεται όχι
ίσως όχι όλο το μέρος της, γιατί υπάρχουν εξαιρέσεις και γι' αυτό κάνουμε αυτή τη συζήτηση και γι' αυτό συνεχίζουμε και μιλάμε και την νομική γλώσσα. Αλλά ένα μεγάλο μέρος της κινείται σαν αστυνομικός μηχανισμός και γι' αυτό και μια κυβέρνηση μπορεί να βγαίνει και να μιλάει έτσι χαλαρά, σαν να μην τρέχει τίποτα και να νοεί και όλο αυτό το ευρωπαϊκό κειμένο. Όσον αφορά τη συγκεκριμένη περίπτωση, η οποία όλοι έχουμε καταλάβει ότι είναι κομβική για όλους μας, ακριβώς για αυτό που ανέφερε ο Μιχάλης ο Καλογύρου, ότι μπορεί να δημιουργήσει μια άτυπη διαδικασία για το 18μηνο, το οποίο 18μηνο είναι από τα ελάχιστα αναπομείναντα, ας πούμε, θεμέλια του ποινικού δικαίου που μπορεί να πατήσει κάποιος σε μια υπεράσπιση και ένας από τους ελάχιστους τραυμούς που υπάρχει για την κρατική εξουσία. Στην περίπτωση του ΣΑΚΑ βλέπουμε, είναι ένα από τα κορυφαία παραδείγματα, γιατί είναι και άλλα, του πώς η εξουσία διαχωρίζει τον πολίτη από τον εχθρό και επιφυλάσσει άτυπα μεν, αλλά με τον πιο άμεσο τρόπο, τη μεταχείριση σε κομμάτια της κοινωνίας και συγκεκριμένα στον αναρχικό στο ΣΑΚΑ ως εχθρό. Για πρώτη φορά έγινε κραυγαλαία παραβίαση των ίδιων των νόμων. Δηλαδή, το 18μηνο δεν είχε ερμηνεία. Ο ΣΑΚΑΣ εδώ έχει τιμωρηθεί προληπτικά, εκτείοντας χρόνο κράτησης στη φυλακή ως ύποπτος. Η τακτική των ανακριτικών αρχών να συντονίζεται με την αστυνομία ώστε λίγο πριν τελειώσει το 18μηνο να του φορτώνουν νέα δίωξη, χωρίς να νιώθουν την ανάγκη να θεμελιώσουν πάρα πολύ μια ένδειξη ενοχής του για συμμετοχή στην ίδια οργάνωση που τον κατηγορούσαν πριν, συνιστά με τον πιο κραυγαλαίο τρόπο την παραφύγηση της αρχής του 42 του λόγω θρημοδικίας και της απαγόρευσης του ιδιωτικού αξιοπίνου. Και έτσι, κλείνοντας, μπορούμε να πούμε ότι αν η κατάσταση εξαίρεση είναι μια άνομη περιοχή, στην οποία αυτό που διακυβεύεται είναι η ισχύ του νόμου χωρίς τον νόμο, στην περίπτωση αυτή καταδεικνύεται η αλήθεια του αποθέματος αυτού. Και πραγματικά δεν μπορούμε να δούμε αυτή την περίπτωση ξεχωριστά από τις δηλώσεις της εκτελεστικής εξουσίας. Η ίδια έχει μπερδέψει τον εαυτό της στο δικαστικό έργο και η δικαστική εξουσία η ίδια έχει μπερδέψει τον εαυτό της με την εκτελεστική. Θα πρέπει η κοινωνία να αποκλειστεί γρήγορα και να δει αυτά τα θέματα από πολύ κοντά πριν είναι αργά, αν δεν είναι. Αυτό. Και καλή τύχη και δύναμη και στους δικηγόρους που έχουν σηκώσει αυτόν τον αγώνα από νωρίς και με πολύ έτσι στένωση. Για τις επομένες, λίγο με βασιλική τριβά μου, ήταν πρώτο δύο λόγια, γιατί έχουν υποθεί τα νομικά πράγματα. Το πλαίσιο έχει προβεί. Καταρχήν ότι είμαστε στο πλευρό του αγώνα του ΣΑΚΑ για τη ζωή του και για τη ζωή του ιδίου και την εξωπρέπειά του, αλλά γιατί όσοι γίνεται να το αποτελεί σαφώ προσβολή του κράτου δικαίου. Και δεν θα πω παραπάνω σε αυτό, είναι εξωτερικό θεωρείται. Να πω μόνο τρία πράγματα που έχουν συμβεί. Καταρχήν, κάναμε εμείς μια ερώτηση γραφή με τον Βούτσο και τον Μουράκη και πήραμε απάντηση από τον κύριο Ρουπαγιώτη ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα γιατί υπάρχει διάκριση εξουσιών. Παρ' όλα αυτά, όταν πήγαμε και τον βρήκαμε στο γραφείο του, είπε ότι θα κοιτάξει το ζήτημα όσο μπορεί. Είχε μια άλλη στάση προσωπικά. Αντίθετα, όμως, βλέπουμε σήμερα το σημερινό υπουργό να λέει ότι όλα είναι νόμιμα, έγινε στα νομικά πλαίσια. Είναι μια πολύ σωστή απόφαση μέσα στα νομικά πλαίσια. Έχουμε δηλαδή σαφώς μια άλλη τοποθέτηση της κυβέρνησης, διότι έχουμε μια άλλη κυβέρνηση, ένα άλλο υπουργό με σαφή προσανατολισμό, ακροδεξιό κλπ. Έχει αλλάξει το σκηνικό. Να πω ότι χθες έχουμε μια ειδική επιτροπή στη Βουλή για το σοφρονιστικό, όπου έθεσε το θέμα. Και πήρα την απάντηση από την εκπροσώπηση της Νέας Δημοκρατίας ότι αυτό που γίνεται σαφώς είναι σωστό, είναι νομότυπο και έτσι πρέπει να γίνεται για τρομοκράτες και ακόμα περισσότερος χρόνος ώστε να προστατεύεται η κοινωνία από τους εχθρούς. Δεν συζητήθηκε, δεν υπήρχε νομική ας πούμε τεκμηρίωση, ήταν αυτό όλη η φιλολογία περί του εχθρού, η οποία ήταν σοκαριστική αλλά αποκαλύπτει σαφώς και πάλι το πλαίσιο στο οποίο κινείται αυτή η κυβέρνηση όλο και περισσότερο. Και να πούμε ότι αύριο θα κάνουμε και μια επίσκεψη να το δούμε στο νοσοκομείο.
Απλώς να πω ότι σε αυτά τα πλαίσια του εκφασισμού που λέμε να γίνονται άλμα τα καθημερινά και, και ποιοτικές αλλαγές όπως αυτή, είναι πραγματικά απαραίτητη η αντίδραση και της κοινωνίας και των μέσων μαζικής ενημέρωσης που όπως βλέπουμε εδώ είναι παρόντα. Και τον δικηγόρο και οποιοδήποτε κινήματος που αφορά όχι μόνο τη ζωή αυτού του ανθρώπου, αλλά πραγματικά το κράτος δικαίου, το οποίο καταλύεται με μικρά θεματάκια. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, είναι άλμα. Να πω κάτι. Υπάρχει ένα περιβάλλον το οποίο έχουμε διαπιστώσει όλοι και είναι ένα περιβάλλον ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Είναι το γνωστό καθεστώς εκτάκτων Άκης. Εξάλλου, αυτό φροντίζει και η εκάστοτε εξουσία να το κοινοποιεί προς τα έξω. Ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση εκτάκτων Άκης, που δημιουργεί τα γνωστά, ας πούμε, τις γνωστές συνέπειες της κατάστασης εξαίρεσης, που στην προκειμένη περίπτωση δεν είναι ακριβώς εξαίρεση, είναι ο στιγματισμός του εχθρού και επιβάλλεται το δίκαιο του εχθρού, το λεγόμενο. Με όποιους τρόπους νομικών δραματισμών και αντιφάσεων. Ωστόσο, εφαρμόζεται σε κάθε χώρα διαφορετικά. Στην Ελλάδα, από την αρχή αυτής της κυβέρνησης, το καθεστώς εκτάκτου ανάγκης έχει κάποια ντόπια χαρακτηριστικά. Η αιχμή του δόρατός του δηλαδή είναι ο δεξιός κουτσαβακισμός. Αυτός ο δεξιός κουτσαβακισμός αντιμετωπίζεται μόνο με σταθερή και στεναρή στάση. Πρωτοβουλίες σαν αυτή εδώ υποδηλώνουν αυτή τη στάση και αυτές οι πρωτοβουλίες θα πρέπει να συνεχιστούν και έτσι ώστε να αντιληφθούν ότι δεν μπορούν να περάσουν διαμέσου των μηχανισμών σε εκτάκτου ανάγκης και διαμέσου αυτού του κοτσαβακισμού που αρχίζει και αποδιοργανώνεται σιγά σιγά και να οδηγηθούμε χωρίς φόβο σε μια ευθυπενή αντιπαράθεση με τους εχθρούς του ανθρώπινου γένους, με τον κρατικό ολοκληρωτισμό που προσπαθεί να επιβληθεί. Η αντιουσιαστική τώρα κίνηση, για να πω και εγώ από πού είμαι, συμμετέχει πάντα σε αυτές τις διαδικασίες, όλος πάντων, και σας καλούμε στη συγκέντρωση που καλεί η Συνέλευση Αλληλεγγύης στο ΣΑΚΑ και στην πορεία στο Μοναστηράκι για 10.30 ώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το κράτος παρανομεί. Και εδώ υπάρχει μια λογική αντίφαση. Η λογική αντίφαση σημαίνει αυτοανέρεση. Επειδή η δικαιοσύνη δεν είναι μια μεταφυσική υπόθεση, αλλά μια κοινωνική υπόθεση, όλο το βάρος, και σε αυτά που πονώντας και άλλοι προηγουμένως, πρέπει να πέσει σε αυτό το επίπεδο. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο. Υπάρχει αυτό που λέμε και προσωπική ευθύνη. Νομίζω ότι είναι μια διάσταση που δεν τη δώσαμε. Επειδή και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει προβλέπει την ατιμωρησία απέναντι σε αυτό που λέμε προσωπική ευθύνη, μήπως μας αναλογεί εμάς αυτό το πράγμα, δηλαδή, γιατί εδώ δεν αναφερθήκαμε στα ονόματα, κάτι που κατά τη γνώμη μου πρέπει να γίνει. Ακόμα και με αφήσεις 1/70 στους δρόμους. Είναι και αυτό μια κοινωνική υπόθεση. Γιατί εφόσον δεν προβλέπεται συνταγματικά ευρωπαϊκά και κάποιου είδους ποινή, τιμωρία απέναντι στην αναλυσία αυτή και στην εξόντωση, μήπως η κοινωνία έχει τον τελικό λόγο και είναι η καθήλυνα αρμόδια για αυτό το θέμα. Εάν σε αυτό κατηγορηθούμε ότι στοχοποιούμε, δεν είμαστε σε επίθεση, είμαστε σε άμυνα. Που η ίδια η πολιτεία στοχοποιεί, λειτουργεί διοικητικά και αυτό αναιρείται από άποψη δικαιοσύνης, της έννοιας δικαιοσύνης. Αυτό μήπως είναι μια διάσταση, χωρίς να παραβλέπουμε όλα αυτά τα σημαντικά, τα θεσμικά που πρέπει να παλέψουμε, μια διάσταση που πρέπει να δώσουμε και αυτή. Δεν το έχουμε κάνει. Μάλλον, αν θυμάμαι, σε πολύ λίγες εξαιρέσεις έχει γίνει. Μήπως έφτασε η ώρα πλέον να αντιμετωπίσουμε και τις άλλα πράγματα.
τρει σύντομε παρατηρήσει. Η πρώτη είναι η εξή. Είναι σαφέ για μια ακόμα φορά ότι οι δίκε για τα λεγόμενα δικήματα τη δημοκρατία αποτελούν εργαστήρι παραβίαση τη δικαιωμάτων. Και αυτέ οι συγκεκριμένε δίκε από την επιβολή ποινών είναι εντελώ έξω από τα πλαίσια τη αρχή τη αναλογικότητα. Μέχρι την αδυναμία υπεράσπιση των κατηγορουμένων από του ίδιου του δικηγόρου τη επιλογή του και όχι από δοτού δικηγόρου, όπω κάνει με επιβολή πειθαρχικών, με απειλέ πειθαρχικών μέτρων τα δικαστήρια σε αυτέ τι περιπτώσει. Για να μην αναφέρουμε τα θέματα των μαρτύρων αποδείξεων των ανθρώπων των οποίων συντάσσουν τα κατηγορητήρια, συνιστούν ευθείε παραβιάσει, τι οποίε έχουμε αφήσει όλο αυτό το χρονικό διάστημα να γίνεται και μιλάω για το ευρύτερο κίνημα αλληλεγγύης σε τέτοιου είδους περιπτώσεις. Όταν λοιπόν κανείς δεν αντιδρά, φτάνουμε στο σημείο, γιατί εδώ πέρα υπάρχει μια τομή με αυτή την απόφαση, η οποία έρχεται σε ευθεία κατάλυση των σχετικών συνταγματικών διατάξεων. Αναδεικνύει και αυτή είναι η δεύτερη παρατήρηση, ότι πλέον οι ενιαίοι δικαστικοί χώροι δεν είναι με την Ευρώπη, είναι με την Τουρκία, που ακριβώς δεν προβλέπει κανένα απολύτως όριο χρονικό για την προφυλάκηση στην περίπτωση της τρομοκρατίας. Και είναι αυτά τα οποία προετοιμάζονται. Ίσως γι' αυτό το λόγο αφήνουμε και Τούρκους αγωνιστές με το καλημέρα σας χωρίς καμία διαδικασία στην απέναντι όχθη του Αιγαίου. Λοιπόν, η τρίτη όμως παρατήρηση είναι η εξής. Εδώ έχουμε ευθεία παραβίαση ποινικών διατάξεων εκ μέρους των δικαστικών απόφασεων. Από κατάχρηση εξουσίας μέχρι παράβαση καθήκοντος. Δηλαδή, ναι, υπάρχει προσωπική ευθύνη και θα πρέπει να αναδειχθεί. Υπό ποια έννοια, υπό την έννοια πρέπει να αναδείξει το κίνημα. Γιατί είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσει πραγματικά να σταματήσουν αυτού του είδους οι ευθείες παραβιάσεις και να τεθεί ο καθένας ενώπιον των ευθυνών του. Και τις αντίστοιχες και τα αντίστοιχα αδικήματα τελούν και όσοι εγκομιάζουν τις αντίστοιχες πράξεις από τη μεριά τους. Λοιπόν, είναι προφανές ότι όλοι και όσες πρέπει να συμμετάσχουν σε ένα ευρύ κίνημα τα οποία να αναδείξουν αυτή την κατάσταση των δικαιωμάτων, αναδεικνύοντας και ταυτόχρονα ότι πλέον η υπεράσπιση των δικαιωμάτων περνάει μόνο από τη μεριά των από κάτω. Και σε αυτό θα πρέπει όλοι μαζί να φτιάξουμε ένα ευρύ μέτωπο να αντισταθεί σε αυτή την κατάσταση και αυτή είναι η θέση την οποία έχει και η κίνηση για τις ελευθερίες και τα δημοκρατικά δικαιώματα της εποχής μας και φυσικά και οι πολιτικοί χώροι από τους οποίους νομίζω όλοι οι βεβαίωνες και τους κόμμας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα.